Κύριε Υπουργέ, χιλιάδες μετανάστες εργαζόμενοι από τον κλάδο κυρίως των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής που ασχολούνται στους μεγάλους διεθνούς επιχειρηματικούς κολοσσούς τηλεφωνικών κέντρων με δραστηριότητα και στην Ελλάδα, όπως είναι η Teleperformance, η WebHelp και άλλες, βρίσκονται αυτή την περίοδο σε μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις και διεκδικούν άδειες διαμονής με πλήρη δικαιώματα, αυξήσεις στους μισθούς, συμβάσεις ορίου του χρόνου, συλλογική σύμβαση εργασίας. Η απεργία τους έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις. Οι παραπάνω εργαζόμενοι που προέρχονται από γαλλόφωνες χώρες, κυρίως της Αφρικής, υπάγονται στο απαράδεκτο καθεστώς των αδειών διαμονής για εργαζόμενους ειδικού σκοπού. Σύμφωνα με τον νέο κώδικα μετανάστευσης, το νόμο 538 του 23, οι άδειες αυτές καταργούνται και αντικαθίσταται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 177 για την πλειοψηφία των εργαζομένων με τις άδειες τύπου Ε4, δηλαδή υπάγονται στο ακόμη πιο απαράδεκτο και δυσλειτουργικό καθεστώς της μετάκλησης. Οι εργαζόμενοι αυτοί στην πλειοψηφία τους είναι ειδικευμένοι, αλλά παρόλα αυτά αποκλείονται από την μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια διαμονής τύπου Ε1, που αποδίδεται σε λίγους και εκλεκτούς με υψηλά εισοδήματα. Οι ασάφειες του νέου κώδικα μετανάστευσης που παραμένουν μεγάλες και μάλιστα παρά την έναρξη ισχύως του στο άμεσο επόμενο διάστημα, στις 31 Τρίτου του 24, επιτείνουν την ανησυχία των εργαζομένων. Η κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική ενημέρωση για τον τρόπο αντικατάστασης των αδειών διαμονής τους, για τον τυχόν κίνδυνο περιέλευσης τους σε καθεστώς παρανομίας ή απέλασης στην περίπτωση παρέτησης ή απόλυσης από τον εργοδότη του, και με δεδομένο μάλιστα ότι για πολλούς από αυτούς επίκειται η λήξη της μέχρι σήμερα άδειας διαμονής τους. Οι παραπάνω μετανάστες, εργαζόμενοι χιλιάδες, έχουν αναπτύξει βιωτικούς δεσμούς με τη χώρα, με πολλούς να εργάζονται για χρόνια στην Ελλάδα. Αποτελούν ένα πολύτιμο εργατικό δυναμικό με πείρα και ικανότητες. Με τη δική τους δουλειά, όπως και με τη δουλειά των Ελλήνων συναδέλφων τους, εξασφαλίζεται η τεράστια κερδοφορία αυτών των επιχειρηματικών κολοσσών. Και την ίδια ώρα που ήδη είναι σε μόνιμη ανασφάλεια, όμοιροι των όποιων επιχειρηματικών σχεδίων και πρακτικών, συχνά μεταφέρονται από εταιρεία σε εταιρεία του κλάδου και με καθεστώς αυτό της επινοικίασης που είναι γνωστό. Το αίτημά τους για εξασφάλιση αδειών διαμονής με δικαίωμα πλήρους πρόσβασης σε εργασία είναι δίκαιο. Και αυτό ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα άμεσα θα πάρετε σαν κυβέρνηση, προκειμένου αυτοί οι μετανάστες εργαζόμενοι των τηλεφωνικών κέντρων να εφοδιαστούν με άδειες διαμονής, με δικαίωμα πλήρους πρόσβασης σε εργασία, παροχές υγείας και πρόνοιας, συνταξιοδοτικά δικαιώματα και υπαγωγής βέβαια και στο Ταμείο Ανεργίας. Περιμένουμε την απάντησή σας. Πράγματι, υπάρχει αυτό το καθεστώς των αδειών ειδικού σκοπού που σε σχέση με τη γενική ρύθμιση των αδειών διαμονής που δίνονται μέσα από τις μετακλήσεις είναι προνομιακό. Και είναι προνομιακό διότι δίνει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα άμεσης οικογενειακής επανένωσης, δεν εντάσσεται στο καθεστώς του όγκου που είναι οι μετακλήσεις, όπου εκεί πρέπει, είναι συγκεκριμένοι οι όγκοι εισροών και πρέπει να αποδείξουμε ότι υπάρχει έλλειψη στην ελληνική αγορά εργασίας από Έλληνες εργαζόμενους και φέρνουμε. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Και προφανώς υπάρχει πλήρης πρόσβαση στη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε όλες τις άλλες παροχές κοινωνικές. Ο νέος κώδικας του 2023, πράγματι στην προσπάθεια απλοποίησης και ομογενειοποίησης των πολλών αδειών που υπήρχαν, κατάργησε αυτό το ειδικό προνομιακό καθεστώς του κώδικα του 2014. Εμείς έχουμε δεσμευθεί και εγώ προσωπικά που έχω συναντηθεί με εκπροσώπους και των εταιριών και των εργαζομένων να το επαναφέρουμε.
και θα γίνει άμεσα πριν την εφαρμογή του νέου κώδικα που ξεκινάει στις αρχές Απριλίου, δηλαδή εντός του Μαρτίου, για να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα των γενικών αδειών που εκεί μπαίνουμε σε άλλες περιπλοκές όγκου, μετακλήσεων και ούτω καθεξής, όπως σωστά αναφέρατε. Κατά συνέπεια, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, να επανέλθει η ρύθμιση ειδικά για αυτούς τους εργαζόμενους. Τώρα, ως προς την μπλε κάρτα, αυτή είναι μία πρωτοβουλία που καθορίζεται και όλες οι παραμέτρους της τίθενται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες οδηγίες. Πράγματι εκεί, όπως η οδηγία η Ευρωπαϊκή προβλέπει, όχι εμείς, υπάρχει το εισοδηματικό κριτήριο και ο λόγος, κύριε Κατσότη, είναι πάρα πολύ απλός, για να προστατευτούν οι Έλληνες εργαζόμενοι. Δηλαδή για να έρχονται εξειδικευμένα στελέχη από το εξωτερικό μόνο όταν ο εργοδότης εδώ έχει εξαντλήσει τα περιθώρια απασχόλησης των Ελλήνων και κατεξαίρεση σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Αν θέλετε τώρα εσείς να πάμε και να το ανοίξουμε, πρώτον δεν γίνεται διότι είναι ευρωπαϊκή οδηγία και προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά ακόμα και αν γινόταν, να πάμε ενάντια στους Έλληνες εργαζόμενους, νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο θα υποστηρίζατε, ιδίως εσείς από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εντάξει, το καινούριο, το θετικό είναι ότι δεν θα έχουν αυτά τα προβλήματα με το νέο κώδικα μετανάστες, αφού δεσμεύεστε να επαναφέρετε έστω αυτό το καθεστώς, με το οποίο ξέρετε ότι εμείς διαφωνούμε και με αυτό το καθεστώς. Γιατί είναι ένα καθεστώς, αυτές οι άδειες διαμονής ειδικού σκοπού, οι οποίες αξιοποιούνται από την εργοδοσία και για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, ζουν κάτω από τον φόβο της εργοδοσίας και είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται οτιδήποτε του ζητά η εργοδοσία. Αυτό είναι γνωστό. Έτσι, για να μην χάσουν τη δουλειά τους και να μην επεραθούν. Αφού η παραμονή τους στη χώρα, όπως γνωρίζετε, εξαρτάται από το αν θα έχουν δουλειά ή όχι. Και είναι γνωστό ότι με το νέο κώδικα, βέβαια, το είπατε κι εσείς, καταργούνται αυτές οι άδειες και αυτό είναι πολύ, αν θέλετε, πολύ σοβαρό για αυτούς που ήδη είναι στην Ελλάδα χρόνια και έχουν και τις οικογένειές τους και ή θα επελαθούν ή τέλος πάντων θα πρέπει να έχουν άλλους τρόπους για να παραμείνουν. Ωστόσο, είπατε για την μπλε κάρτα, η οποία βέβαια αφορά, όπως είπατε και εσείς, εργασία ειδικευμένων εργαζομένων τρίτων χωρών και όπως φαίνεται αποκαλύπτει το αυτή αποδίδεται τελικά στους υψηλά αμοιβόμενους. Και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι βέβαια για τους υπόλοιπους εργαζόμενους με αυτό που επικρατεί στην αγορά εργασίας, που είναι αυτή η εργασιακή γαλέρα. Γιατί οι υπόλοιποι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, όπως ξέρετε, είναι βαριά εκμεταλλευόμενοι από τους εργοδότες, χωρίς να τηρούν κανένα όρο της εργατικής νομοθεσίας, χωρίς τις αμοιβές αυτές που προβλέπονται και χωρίς τον ελάχιστο χρόνο εργασίας αυτό που προβλέπεται. Ήδη λοιπόν οι εργαζόμενοι αγωνίζονται για να μπορέσουν να ξεφύγουν από αυτό το καθεστώς της ενοικιαζόμενης εργασίας και τη μεταφορά από το ένα έργο στο άλλο ή από τη μία εταιρεία στην άλλη εταιρεία. Μόνο η εξασφάλιση αδειών διαμονής με πλήρη εργασιακά δικαιώματα μπορεί να τους εξασφαλίσει αυτό που λέμε τη μόνιμη και σταθερή δουλειά και παρέχοντας βέβαια παροχές υγείας, πρόνοιας και θεμελίωση αυτών των στρατιωτικών δικαιωμάτων. Καθώς και το επίδομα του Ταμείου Ανεργίας σε περίπτωση απόλυσης. Η πολιτική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που και εσείς επικαλεστήκατε είναι οδηγία και δεν μπορεί να κάνετε τίποτε και η υλοποίηση όμως από τις κυβερνήσεις είναι αυτή που δημιουργεί αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες σε αυτό το κυνήγι που υπάρχει για τη φτηνή εργατική δύναμη που θέλουν να εξασφαλίσουν οι μεγάλοι όμιλοι. Σημειώνουμε λοιπόν ότι η ευθύνη της κυβέρνησης για το μέλλον αυτών των εργαζομένων
είναι να λύσει αυτό το θέμα του εφοδιασμού του με άδειες διαμονής αυτών των εργαζομένων και εργασία με πλήρη δικαιώματα εργασιακά και ασφαλιστικά. Αυτός ο εφοδιασμός είναι αναγκαίος, πρέπει να γίνει άμεσα για να μπορέσουν αυτοί οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε κινητοποίηση με κύριο ζήτημα αυτό, αλλά και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης να μπορέσουν να είναι βέβαιοι για το αύριο αυτοί και οι γονείς τους.